Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με απεργίες στην ίσπραξη φόρων προσανατολίζονται να απαντήσουν στην κυβέρνηση οι δημόσιοι υπάλληλοι από το φθινόπωρο με τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ, Σπύρο Παπασπύρο, να τονίζει ότι θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις στο σύνολο του δημόσιου τομέα, φέρνοντας ως παράδειγμα το κλείσιμο των ταμείων για την ίσπραξη φόρων και τόνισε ότι στόχος είναι να μην δημιουργηθούν προβλήματα στον πολίτη. Πρέπει να σταματήσουν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Πρέπει να μπει ένας φραγμός, ανέφερε ο πρόεδρος. Της ΑΔΔΗ, τονίζοντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις από την κυβέρνηση. Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα παραταθεί η προθεσμία για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων με ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Επιπλέον, για όλες τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έχουν υποβληθεί πάνω από 630.000 αιτήσεις για την τακτοποίηση 900.000 κλειστών χώρων. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται να ψηφιστεί περί τα τέλη Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι με την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες έχουν την δυνατότητα να διευθετήσουν για 40 χρόνια τους ημιυπαίθριους ή άλλους χώρους. Νέο σύστημα χρέωσης των ασφαλιστικών ταμείων εφαρμόζουν πιλωτικά από σήμερα τα νοσοκομεία. Πρόκειται για τα ενοποιημένα νοσήλια, τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 700 θεραπευτικές κατηγορίες. Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών, η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι πιλωτική και στόχος είναι να λειτουργήσει μόνιμα στο ΕΣΥ από την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι σήμερα τα νοσήλια διαμορφωνόταν με βάση το πόσες μέρες νοσηλεύτηκε ο ασθενής και με ποια θέση. Με το νέο σύστημα οι χρεώσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς. Διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ. Ειδικότερα επιτρέπεται στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 5 ετών αντί των 2 ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011. Επίσης, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό του που απασχολείται στους ίδιους φορείς να ζητήσει την μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50% με ανάλογη μείωση των αποδοχών του για χρονική διάρκεια μέχρι 5 έτη. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά μέσω του διαδικτύου το πρόγραμμα διάθεσης φθηνών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με την ισχύ του εισιτηρίου από την 21η Αυγούστου και μετά, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τρένοσε, κύριος Ζηλιασκόπουλος. Κάθε μήνα 10.000 θέσεις θα είναι διαθέσιμες έναντι αντίτιμου 9 ευρώ, 15.000 θέσεις έναντι 19 ευρώ και αντίστοιχος αριθμός έναντι 29 ευρώ. Στο μεταξύ, άμεσα πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα σιδηροδρομικά χρονικά της χώρας πολιτική αποζημίωσης επιβατών λόγω καθυστερήσεων που ενδεχομένως να υπάρξουν στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής. Την αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον ΦΠΑ στα είδη εστίασης από την 1η Σεπτεμβρίου εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας ότι η κίνηση αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Αντίθετο με την αύξηση του ΦΠΑ στον τομέα της εστίασης είναι και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που ζητά από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου. Πρωτοφανές σε όγκο αλλά και σκληρότητα υλικό παιδικής πορνογραφίας κατήχε και διακινούσε στο διαδίκτυο ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από έρευνες των αστυνομικών αρχών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος είχε αποθηκευμένα και διαμήραζε σε άλλους χρήστες του διαδικτύου πάνω από 30.000 φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό υλικό. Αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη και διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσε εξειδικευμένο διαδικτυακό πρόγραμμα διακίνησης αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Εκτός συνόρων τώρα, σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας έχει εξαπλωθεί το κύμα βίας που ξεκίνησε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου από το βόρειο Λονδίνο. Ταραχές ξέσπασαν στο Μάντσεστερ, στο Νότιγχαμ και στο Μπέρμιγχαμ, ενώ από τα επεισόδια σκοτώθηκε ένας 26χρονος νεαρός.
Άλλη μια σύσκεψη της ειδικής ομάδας αντιμετώπισης ταραχών Κόμπρα συγκάλεσε το πρωί ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος χαρακτήρισε αρρωστημένα τα περιστατικά βίας, βανδαλισμών και κλοπών που σημειώθηκαν στο Λονδίνο. Σημειώνεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 770 συλλήψεις, ενώ κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε 111 άτομα. Ένα νέο κεφάλαιο στο ατελείωτο βιβλίο μυστηρίων της οικογένειας Kennedy ανοίγουν οι κασέτες για την μυστική εξομολόγηση της Τζάκη, σύμφωνα με την οποία πίσω από τη δολοφονία του συζύγου της στις 22 Νοεμβρίου 1963 στον Τάλλας του Τέξας ήταν ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον, ο οποίος αμέσως μετά ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό εξομολογήθηκε η Τζάκη Kennedy στον ιστορικό Arthur Schlesinger Jr. λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία. Ήταν μια εξομολόγηση που η ίδια είχε ζητήσει να μείνει μυστική για 50 χρόνια μετά το θάνατό της, φοβούμενη ότι οι αποκαλύψεις της μπορεί να καθιστούσαν την οικογένειά της στόχο αντεκδίκησης. Νέο επεισόδιο μεταξύ Νοτίου και Βορείου Κορέας σημειώθηκε σήμερα στην Κίτρινη θάλασσα ανοιχτά της νήσου Γιονγκπιονγκ. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυρά στην διάρκεια ναυτικής άσκησης και η Σεούλ απάντησε με πυρά πυροβολισμού. Σύμφωνα με νοτιοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης, τα αλλιευτικά σκάφη που έπλεαν στην περιοχή κλήθηκαν να επιστρέψουν στα λιμάνια και οι κάτοικοι του νησιού έτρεξαν στα καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί για έκτακτες καταστάσεις. Το επεισόδιο αυτό είναι το πρώτο σε διάστημα 9 μηνών. Να περάσουμε και στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.